Και τώρα πάμε να υποδεχθούμε με την Ελένη και τον Δημήτρη τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πολλές ευχές σε όλους. Από την εκτελεστική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Και την κυρία Μπατζελή, πρώην Υπουργό και μέρος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Μπατζελή. Λοιπόν, θα μάθουμε για αυτή την εξέλιξη, την πολύ δυσάρεστη στο Βύρονα και θα το συζητήσουμε. Αλλά πάμε να ανοίξουμε και την πολιτική ατζέντα και να ρωτήσω, κύριε Ρωμανέ, και με το θεσμικό σας ρόλο ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τις τελευταίες ημέρες σχολιάζεται τόσο έντονα κάθε τι που λέει ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή, είπε για τους υπουργούς που δολοφονούν, εξήγησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το είπε, δεν ήταν κυριολεκτικός ο τρόπος που τοποθετήθηκε. Αργότερα είπε, θα τους ξεσκίσω αν μου μεταφέρετε κάποια αιτήματά σας, μιλώντας και λέγοντας ότι θέλω να υπερασπιστώ τους ανθρώπους αυτούς στους οποίους συνομιλώ. Πάλι η Νέα Δημοκρατία πιάστηκε από τη φράση του κ. Κασελάκη, πάλι βγάλατε την ανακοίνωση. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να σχολιάζετε και να κατακεραφνώνετε τις φράσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Το ύφος. Καταρχάς, λέτε κάποια παραδείγματα και καλά κάνετε. Γιατί ναι, είναι αυτά παραδείγματα τα τελευταία δύο ημερών. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά. Είναι κι άλλα. Για παράδειγμα, χθες ο κύριος Κασελάκης, και με αυτό πράγματι δεν ασχοληθήκαμε, είπε μεταξύ άλλων ότι η ενοχή ή η συνενοχή, δεν θυμάμαι ποιον από τους δύο όρους χρησιμοποίησε, για τα Τέμπη φαίνεται στο βλέμμα μας. Το είπε αυτό όπως σας το λέω. Και πολλά άλλα για γυάλινους πύργους του Μαξίμου, Μαξίμου ΑΕ, αντιγράφοντας και τον κύριο Βαρουφάκη με 2 χρόνια καθυστέρηση κτλ. Δεν θέλω να μπω στη λεπτομέρεια της ανάλυσης των όσων λέει ο κύριος Κασελάκης. Θέλω 2 πράγματα. Αφενός, ξεχάστε τον κύριο Κασελάκη, ξεχάστε εμάς. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν αυτά τα πράγματα, όπως τα μεταφέρατε, γιατί δεν πρόκειται περί παρερμηνίας, το πρώτο το ανήρτησε ο ίδιος στα social media του. Και το δεύτερο, επίσης υπάρχει βίντεο που φαίνεται καθαρά η στοιχομηθεία και το τι δηλώνει. Και πολλά άλλα που σας ανέφερα. Τι θα γινόταν αν αυτά τα έλεγε οποιοδήποτε άλλος, δεν θα πω αρχηγός μόνο, στέλεχος οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Τι θα γινόταν, τι θα λέγατε εσείς? Ξαναλέω, ξεχάστε μένα, ξεχάστε το ερώτημα είναι εσείς, Μαρινάκη, ξεχάστε τον Μητσοτάκη. Πάντως ο κύριος Κασελάκης απάντησε σε αυτή την κριτική που το ένα είναι αυτό και να πω και το δεύτερο. Ότι θα είναι δίπλα σε αυτούς που ο Υπουργός Υγείας αποκαλεί κάφρους. Θα πάω εκεί, γιατί αυτό είναι η μία προσπάθεια να μαζέψει τα συμμάζευτα η σημερινή. Εντάξει, έχουμε αντίστοιχη προσπάθεια χθεσινή. Έχουμε αντίστοιχη προσπάθεια προχθεσινή κτλ. Θα σας πω, θα πάω εκεί. Θα πάω στην προσπάθεια δικαιολόγησης των αδικαιολόγητων. Μένω στη μεγάλη εικόνα. Το ένα λοιπόν σχόλιο που έχω να κάνω είναι αυτό. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε, και νομίζω ότι το βλέπει κάθε αντικειμενικός κριτής, προφανώς εγώ χρωματίζομαι και δεν μπορώ να θεωρηθώ αντικειμενικός, αλλά γι' αυτό επικαλούμε και τη δική σας έτσι, άποψη σε αυτό, είναι ότι αυτό το οποίο γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο πολλακισμός από μια συνιστόσα, θυμίζω ότι και παλαιότερα είχαμε τον κύριο Πολάκη να αναπαράγει αυτά που γράφανε τα χειδαιότερα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα λανθάνουσα τα αληθή, λέγει κύριε Ρωμανέ καμία φορά. Εντάξει τώρα. Προφανώς αναφέρομαι στα τρόλ των υπογείων της Κουμουνδούρου και επειδή τα θυμάμαι από την εποχή που κυβερνούσατε και τα λέγαμε τρόλ των υπογείων του Μαξίμου. Από το 2016 λοιπόν, που θυμάμαι εγώ και ασχολούμαι με την πολιτική, είχαμε τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ με μια χυδαία ρητορική και τον κύριο Πολάκη, από τον οποίο πάντα και ο κύριος Ζαχαριάδης προτιμή του και τα περισσότερα στελέχη και ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και για τα μάτια του κόσμου, κρατούσαν μια απόσταση και πολλές φορές τον άδειαζαν κιόλας. Και για να πάω και σε ένα παράδειγμα των ημερών, και τον κύριο Κουρουπλή θυμάμαι, όταν είχε αποκαλέσει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κυβέρνηση δολοφόνων, ναι, τον είχαν διαγράψει. Άρα, γιατί λέτε, ουσία, είναι... Δύο λεπτά. Αφήστε με να βάλω μια τελεία. Και τον αποκαλείς μια επαγγελματική γίνει, ομάδα κάφρους. Θα σας τα πω όλα. Ουσία δεν είναι. Εγώ θα απαντήσω σε όλα. Αλλά αφήστε με να βάλω μια τελεία για να γίνει κατανοητό το επιχείρημά μου. Από τη μία λοιπόν έχουμε τον κύριο Κουρουπλή προ 2 ετών με ηγεσία Τσίπρα να διαγράφεται που αποκάλεσε την κυβέρνηση δολοφόνων, και τον κύριο Κουρουπλή σήμερα με ηγεσία Κασελάκη να είναι στη γραμμή του Προέδρου, να υποστηρίζει όπως οφείλει προφανώς κάθε βουλευτής τον Πρόεδρό του, στη γραμμή ότι οι υπουργοί σκοτώνουν. Και να είναι ο μεν κύριος Κουρουπλής σήμερα
βασιλικότερος του βασιλέως στη γραμμή του Προέδρου, στη νέα ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο πολλακισμός, από μια απλή συνιστόσα που όλοι λίγο πολύ ήθελαν να κρατήσουν αποστάσεις, και τον κύριο Κουρουπλή τότε, έστω για τα μάτια του κόσμου, να διαγράφεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετεξελιχθεί, έχει ουσιαστικά φορέσει το χειρότερο προσωπείο του, έχει υιοθετήσει το χειρότερο εαυτό του. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι, ξαναλέω, που όσο και να μην μπορεί να μου αποδοθεί ο ρόλος του αντικειμενικού, είναι αντικειμενικό. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι δυστύχημα για το πολιτικό μας σύστημα. Ναι, πάντως θέλω να μου απαντήσετε και για το Κάφρους, γιατί αφορά επαγγελματική ομάδα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως τελικά ο κύριος Κασελάκης, με το επικοινωνιακό στυλ που έχει, με το ότι είναι ένα νέο πρόσωπο, μιλάει μία γλώσσα η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει αυτόν τον καθοσπρεπισμό που έχουν αναγκαστικά οι πολιτικοί. Δεν το λέω ούτε για καλό ούτε για κακό εγώ. Λέω, περιγράφω την κατάσταση. Μήπως έχει προσεγγίσει ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, το οποίο τις προηγούμενες φορές σας είχε ψηφίσει, και το γεγονός αυτό σήμερα σας έχει ανησυχήσει? Λοιπόν, δύο λεπτά. Το αν ή όχι κάποιος είναι καθώς πρέπει, έχει ξύλινη γλώσσα, είναι ένα ζήτημα που, επιτρέψτε μου να πω όμως, ότι είναι τελείως διαφορετικό από το αν ή όχι κάποιος είναι τοξικός. Δηλαδή, το ότι ο κύριος Πολάκης έλεγε ότι έπρεπε να χώσει κάποιους δημοσιογράφους 5 μέτρα κάτω από τη γη, τοξικό δεν έχει να κάνει. Δύο λεπτά. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει ξύλινη γλώσσα ή όχι. Όπως αντίστοιχα. Για πάμε όμως. Ο αρχηγός. Όπως αντίστοιχα το να λες, γιατί αυτή είναι η μετεξέλιξη, από το 5 μέτρα κάτω από τη γη πήγαμε στο θα τους ξεσκίσουμε. Η διαφορά είναι ότι, ξαναλέω, τότε το έλεγε ο Πολάκης και όλοι κρατούσαν αποστάσεις και ήταν και στο τσάκ να τον διαγράψουν, και τώρα το λέει ο ίδιος αρχηγός. Αυτή είναι η διαφορά, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το αν είσαι άμεσος, με το αν είσαι ξύλινος, με το αν είσαι ειλικρινής. Αυτό έχει να κάνει με το αν είσαι τοξικός, με το αν είσαι χυδαίος και με το αν πολιτεύεσαι με τα χειρότερα παραδείγματα των προηγούμενων ετών, που μας οδήγησαν επίσης σε εθνικές τραγωδίες, επιτρέψτε μου. Αναφέρεται σε μια αναφορά δηλαδή περί κάφρων. Είναι δεοντολογικά σωστό. Ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή αναφέρεστε λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, τι έκανε? Και επίσης, αν δεις την ουσία, είναι προς τιμήν του αυτό που έκανε, με την έννοια ότι έδωσε το βήμα σε ανθρώπους που διαμαρτύρονταν να πούν στο βήμα τα αιτήματά τους. Αυτό έκανε. Λοιπόν, και είπε με τον τρόπο που, που μου θέτεται στο τραπέζι, ότι ουσιαστικά δεν είναι πρέπον όταν γίνεται μια τελετή και ο ιερωμένος διεξάγει την τελετή εγγενείων μιας μονάδας του ΕΚΑΒ, να φωνάζεις πάνω σε αυτήν την τελετή. Για να έχεις τίποτα, έρχεσαι στο μικρόφωνο και έδωσε το μικρόφωνο, που δεν νομίζω το έχουμε δει από πολλούς πολιτικούς, να δίνουν το μικρόφωνο σε μια μειοψηφία που φωνάζει, για να εκθέσει τα επιχειρήματα. Θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Ζαχαριάδη για τη συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει αναφορικά με τις τοποθετήσεις του κύριου Κασελάκη. Είδα, για παράδειγμα, τον κύριο Άρης Φιλιοτόπουλο, ο οποίος έχει έναν επικοινωνιακό ρόλο. Συγγνώμη, ναι, επειδή άκουσα και για τις δικαιολογίες και μου το θυμίσατε. Μία δικαιολογία που ακούσαμε. Είπε να μιλήσει ο Ρωμανός. Μία δικαιολογία που ακούσαμε. Αυτό λογικό. Πείτε το στην πολύ υπηρεσία. Σύντομα. Μία δικαιολογία που ακούσαμε είναι το παγωτό σκοτώνει. Ότι ο κύριος Κασελάκης κάπως ήθελε να το πει κάπως διαφορετικά. Δεν θα ρωτήσω εγώ τώρα τον κύριο Ζαχαριάδη. Αλλά βλέπετε την αμηχανία στο να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγια. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω εσάς τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, για αυτή τη φράση που τη δικαιολόγησε με αυτό το τρόπο που ανέφερε ο κύριος Λομανός, ο κύριος Πουλιοτόπουλος, ότι το παγωτό σκοτώνει, σε σχέση με τους υπουργούς που είχε αναφέρει ο κύριος Κασελάκης. Αυτό είναι το ερώτημα. Να μου πείτε δηλαδή αν εσείς συμφωνείτε και αν αυτό που είπε ο κύριος Πουλιοτόπουλος εκφράζει και εσάς και είναι η γραμμή του κόμματος. Και το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας ρωτήσω, σαν υποερώτημα, γιατί είστε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εκεί από τα πολύ δύσκολα, ήταν πολύ μικρό κόμμα μέχρι όταν έγινε μεγάλο κόμμα και κυβέρνηση, είναι αν νιώθετε ότι υπάρχουν κάποιοι στο κόμμα σας που είναι με το 1,5 πόδι εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει μια δήλωση ο κύριος Θανάσης Οικονόμου και είπε για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, ότι είναι με 1,5 πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά τις επικρίσεις σε Κασελάκη, και το είπε και το ίδιο για τον κύριο Βασιλιάδη, τον αναπληρωτή, πρώην αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι επίσης με το 1,5 πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες, εδώ, επιτρέψτε μου, κύριε Μπατζελή, ο κύριος Αντώναρος στον Σεραφείμ Κοτρότσο είπε επίσης ότι ανήκουν στο παλιό, ότι ουσιαστικά είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο, ο κύριος Βασιλιάς και ο κύριος Πίρτζης. Τελικά υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι ουσιαστικά εντός του κόμματος? Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ιεράρχηση των θεμάτων και να ξεκινήσω από το πρώτο με το οποίο ανοίξατε το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
το γεγονός ότι γίνεται άλλο ένα τέτοιο μαφιόζικο χτύπημα σε ένα ευαίσθητο σημείο της πόλης δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει στο υπαριθμόν ένα θέμα με το οποίο αναδείχθηκε στην κυβέρνηση, όχι σε αυτές, αλλά στις προηγούμενες εκλογές. Είναι πολλά τα περιστατικά και πυκνά τα περιστατικά. Ένας κόσμος αισθάνεται ανασφάλεια και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι αυτούς τους οποίους αποκάλεσε κάφρους ο κύριος Γεωργιάδης είναι οι ίδιοι άνθρωποι που 2,5 χρόνια πριν τους χειροκροτούσαμε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Αποκάλεσε όλους κάφρους. Δεν ξέρω. Είναι δικό του θέμα. Είναι δικό του θέμα. Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που αυτούς τους ανθρώπους τους χειροκροτούσαμε και τους ευγνωμονούσαμε και τους προσκυνάγαμε και κρεμόταν όλη μας η ζωή από αυτούς. Τώρα να τους λέμε κάφρους, μετά από 2,5 χρόνια, μου φαίνεται κοινικό και βάρβαρο. Τώρα, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σχολιάσω μία δήλωση του κύριου Σπηλιοτόπουλου. Ο κύριος Σπηλιοτόπουλος, ένα λεπτάκι, δεν έχει θεσμικό ρόλο. Δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι. Εγώ είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει ο κύριος Σπηλιοτόπουλος μπορεί να σχολιάζει τις δικές μου δηλώσεις. Είναι ένα σύμβουλος επικοινωνίας ο οποίος έχει μία επαγγελματική σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή από πού και ως πού ο κύριος Σπηλιοτόπουλος θα βγω εγώ μέλος πολιτικής γραμματείας, πρώην βουλευτής, υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα, να σχολιάσω τη δήλωση του Συμβούλου Επικοινωνίας. Το παγωτό δηλαδή που αυτό που σκοτώνει. Σας πω γι' αυτό. Είναι... Εγώ δεν έχω ακούσει φράση με παγωτό να σκοτώνει. Έχω ακούσει για το πολύ καλό παγωτό άλλη φράση. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας, επειδή έχουμε και σε ένα μήνα εκλογές, να οριστεί και να περιοριστεί στο αντικείμενο το οποίο του έχει ανατεθεί από τα συλλογικά όργανα. Έρχομαι στο τελευταίο στο οποίο αναφερθήκατε. Τη δήλωση του κυρίου Οικονόμου και του κυρίου Αντώναρου. Πραγματικά τις βρίσκω και ακατανόητες και προβληματικές και βαθύτατα προσβλητικές. Υπάρχουν όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον Ζαχαριάδη, δεν βγαίνει στην τηλεόραση να πει με τα 2, 3, 5, 7 πόδια εντός ή εκτός. Υπάρχει Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι ο κύριος Οικονόμου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι ο κύριος Αντώναρος στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δηλαδή κάπου να είμαστε και προσεκτικοί. Ο κύριος Αντώναρος έφυγε 20 χρόνια πριν από ένα κόμμα το οποίο χρεοκόπησε την Ελλάδα και ήρθε σε ένα κόμμα το οποίο έβγαλε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Δηλαδή θέλει μια προσοχή απέναντι στους ανθρώπους που βρήκε μέσα σε αυτό το κόμμα και λέω εγώ που είμαι πάντα υπέρ των ανοιγμάτων, των διευρύνσεων κτλ. Το ίδιο για τον κύριο Οικονόμου. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα το 2002 στα γραφεία της Νεολαίας Συνασπισμού, το Βασιλιάδη βρήκα μέσα. Και έρχεται ο Οικονόμου. Αλλά λέει τώρα δεν είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέει, μα δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Και θέλω να πιστεύω, ότι τα όργανα του κόμματος και το γραφείο τύπου θα αποκηρύξει και θα διορθώσει αυτή τη βαθύτατα προβληματική δήλωση. Και ο ίδιος πρέπει ταχύτατα, είτε στα social media, είτε οπουδήποτε αλλού, να βγει να παραδεχτεί το λάθος του, να ζητήσει συγγνώμη και να το διορθώσει. Ο Συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα δηλαδή στα οποία εγώ είμαι από τα 18 μου, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2004 και μετά, δεν είναι ένα κόμμα που λειτουργεί με προγραφές. Και δεν έχει κανένας δικαίωμα να βγαίνει και να λέει ότι ο Α ή ο Β είναι μέσα στο κόμμα. Και επειδή έχουμε σε ένα μήνα εκλογές, τρέχουμε, μιλάμε με κόσμο, ανεβάζουμε τη σπήρωσή μας, θα πάμε πολύ καλύτερα από όλες τις προβλέψεις. Πού αποσχοπεί δηλαδή αυτό το κλίμα. Έχουμε κομματόμετρο. Λοιπόν, συνιστώ ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση από όλους και συσπήρωση. Μα προφανώς και όχι. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει. Αυτοί έχουν δώσει. Να λέει ότι είναι εκτός, μπορεί να καταλάβει. Αυτοί έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτό το κόμμα. Ο Βασιλιάδη, εγώ τον ξέρω από 18 χρονών, το Σπίρτζι το γνώρισε το 15. Ναι. Και πολλοί άλλοι. Και εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα αν υπάρχει μία άποψη σε ένα θέμα, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το παίζει δικαστής. Κατανοητό. Σε δημοκρατικό κόμμα. Μάλιστα. Και της αριστεράς. Και προοδευτικό. Σας ρώτησα, γιατί ξέρετε ο κόσμος δεν ξέρει ποια θεσμική ιδιότητα έχει ο καθένας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούει στέλεχο ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπάρχει λέει, θέμα, είναι εκτός. Ο μόνος ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ποιος είναι εντός ή εκτός, ναι. Ούτε ο πρόεδρος δεν έχει αυτό το δικαίωμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο πρόεδρος. Αλλά ποιος έχει το δικαίωμα. Η Επιτροπή Δεοντολογίας. Πάει εκεί, λέμε παιδιά, έχουμε πρόβλημα με τον Ζαχαριάδη. Μάλιστα. Το αφαιρούμε την κομματική ιδιότητα. Μάλιστα. Αν έχει πρόβλημα. Πρέπει να πάει εκεί. Είναι σημαντική. Αλλιώς ο ίδιος δημιουργεί πρόβλημα. Και ο ίδιος πρέπει να πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας να εξηγήσει γιατί έκανε αυτή τη δημόσια τοποθέτηση. Είναι χρήσιμη η εξήγησή σας, γιατί εγώ το άκουσα χθες και με τον κύριο Αντώναρο και με τον κύριο Οικονόμου.
τον κύριο Κασελάκη, ποιος θα τον πάει στην Επιτροπή Δημιουργίας για αυτά που λέει καθημερινά. Αφήστε κύριε Ρωμανέ, τώρα. Αφήστε κύριε Ρωμανέ. Σε άλλες εποχές γιατί δεν σας απάντησα. Ορθώς λέει ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν σας απάντησα. Δεν σας απάντησα. Ο κύριο Κασελάκη, ποιος θα τον πάει. Ένα λεπτό. Να τελειώσω εγώ χωρίς καμία διακοπή. Να πάμε στην κυρία Μπατζελή να μιλήσει και εκείνη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Το ζήτημα της απόδοσης δικαιοσύνης για αυτά τα οποία συζητώνται. Είναι σοβαρό πρόβλημα στη χώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει αυτή τη μάχη. Και δεν θα σταματήσει να τη δίνει και τις επόμενες μέρες μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές. Γιατί το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης είναι ζήτημα λειτουργίας δυτικού κράτους, ευρωπαϊκού κράτους και ευνομούμενης χώρας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, εάν θέλετε να πούμε και για δεοντολογίες και για ό,τι άλλο με ρωτήσατε, πρέπει την πρόταση που σας έχουμε δώσει, κύριε Ρωμανέ, με τις ευθύνες του καθήλυνα αρμόδιου τότε υπουργού, να την υπογράψετε και να την πάτε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, είναι άλλο τα όργανα τα οποία απονείμουν δικαιοσύνη στο ιστορικό των κομμάτων, και άλλο πράγμα το ζήτημα του να στραγγαλίζεται μέσω της κατάχρησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον ελληνικό ένα λαό. Λεπτό, τώρα να πάμε λίγο να ακούσουμε και την κυρία Μπατζελή. Και να ρωτήσω, κυρία Μπατζελή, μιας και στάθηκα λίγο στις φράσεις του κυρίου Κασελάκη, εσείς έχετε ίσως, λέω εγώ, ένα λόγο παραπάνω να ασχολείστε με το τι συμβαίνει στην αξιωματική αντιπολίτευση από την οπτική του όμορου χώρου που ενδεχομένως να έχει και μια κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων που διεκδικεί. Υπάρχει άλλωστε και είναι σαφές και η μάχη για την επικράτηση και για τη δεύτερη θέση που σημαίνει πολλά και για τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Θα ήθελα να μου πείτε πώς από τη στιγμή που το Πασό κάνει μια τόσο σκληρή κριτική στα λεγόμενα και στο ύφος του κυρίου Κασελάκη, δημοσκοπικά, σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ξανά και πηγαίνουμε ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση. Άρα, μήπως τελικά το στυλ επικοινωνίας του κυρίου Κασελάκη πουλάει και περνάει. Μάλιστα και σε κάποια εκλογικά ακροατήρια και εσείς η κριτική που κάνετε δεν ακούγεται. Θα ήθελα να πω ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και εμείς ως πολιτικά στελέχη κάνουμε προσωπική κριτική ή ακόμα και επίθεση μόνο όταν δεχόμαστε πολιτικές προσβολές. Και αυτό θέλω να το τονίσω διότι εκτιμούμε βαθιά ότι το να μετατρέψουμε την πολιτική σε επικοινωνία, το να δημιουργήσουμε στεγανά και προσωπικές πολιτικές εντός των κομμάτων και δει με αρχηγούς όπου θέλουν να πάρουν το βάρος όλης της πολιτικής ευθύνης αλλά και του πολιτικού προσανατολισμού ενός κόμματος είναι μη σωστή πρακτική και πάρα πολλές φορές τόσο τα στελέχη όσο και η κοινωνική βάση αντιδρά. Τα κόμματα είναι συλλογικά, δεν είναι προσωποπαγή και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο όπου δεν υπάρχουν αρχηγοί όπως μεγάλοι ηγέτες, όπως Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπου δώσανε πέρα της κομματικής συγκρότησης και την προσωπική ηγετική τους φυσιογνωμία σε αυτή τη διαδρομή. Αποτέλεσμα αυτών των αντιπαραθέσεων και αυτών των συζητήσεων το οποίο άκουσα νωρίτερα είναι να υποβιβάζεται η πολιτική, να αποπροσανατολίζεται ο πολιτικός διάλογος και τα σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε εντός και εκτός Ελλάδος και μάλιστα εν ώψη ευρωεκλογών όπου διακυβεύονται πάρα πολλά ζητήματα μεταξύ των οποίων η εξωτερική πολιτική, τα Δυτικά Βαλκάνια και το θέμα της Τουρκίας. Αλλά κοιτάξτε λίγο, μου τριπλάρετε λίγο την ερώτηση. Για γιατί το κάτι. Δεν σας τριπλάρω. Μισόλωτο. Θέτετε ένα ζήτημα διότι και, στο, και ηθικού στοιχείου και αξιακού και ενδεχομένως και αισθητική στον πολιτικό λόγο. Αλλά εγώ σας λέω κάτι. Με την κριτική που κάνετε, ο κύριος Κασελάκης παρόλα αυτά είναι στη δεύτερη θέση. Δεν είστε εσείς δημοσιογραφικά. Αυτό δηλαδή, εμάς. Πώς γίνεται να τα κάνει όλα λάθος και να είναι πάνω από εσά. Εμείς δεν είπαμε ότι κάνει κανένα λάθος. Είναι επιλογή του. Επιλογή του καθενός να επιλέξει τη διαδικασία που θα μπει στον πολιτικό στίβο. Ο κύριος Κασελάκης θεωρεί ότι το εγώ του είναι πολιτική του σύνδεση. Να σας το θέσω αυτό. Είναι δικό κάνει του κάποια θέμα. Λάθη ο κύριος Ανδρουλάκης και δεν είναι του Κασελάκη το πρόβλημα τον οποίο κάνετε κριτική. Καταρχήν δεν μπορώ και δεν θα μπω στη λογική της συγκρισιμότητας. Ούτε του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Μπαίνει ο ψηφοφόρος της κεντροαριστεράς. Το ξέρετε καλά εσείς. Ο ψηφοφόρος θα μπει και θα το δούμε το βράδυ στις 9 Ιουνίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης πάρα πολλές φορές έχει τονίσει, έστω και εμείς τα ίδια τα στελέχη, και γινόμαστε κουραστικά
πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να μιλήσουμε για την πολιτική. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία των πραγμάτων. Το πώς και με ποια λεκτικά σχήματα, αυτό αναπόκειται στον κάθε έναν ξεχωριστά. Εάν ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι μπορεί με τη selfie, με το TikTok, να δημιουργήσει μια κινητικότητα στην κοινωνία, δικαίωμά του. Εκτιμώ όμως από προσωπική εμπειρία ότι δεν ενεργοποιείται ο προοδευτικός χώρος, ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακός, αλλά ενεργοποιούνται πιθανά άλλα στρώματα, άλλες ηλικίες που εμπλέκονται ή θέλουν να ενταχθούν ή να ψηφίσουν την πολιτική. Αυτό εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το θεωρήσω αρνητικό, αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα είναι, αυτό είναι δικό του θέμα. Μα αυτό σας λέω. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Είναι δικό του θέμα. Συγχαίρω τον κύριο Ζαχαριάδη για την τοποθέτηση που έκανε λίγο πριν για το θέμα, το πώς πρέπει να συμφέρονται τα πολιτικά στελέχη. Και μετά τις εκλογές, όλα τα κόμματα, ακόμα και αυτό που θα κερδίσει και θα βγει πρώτο, θα πρέπει να κάνουν μία εσωτερική συζήτηση για το πώς πρέπει να πορευθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κλείνοντας, να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα, επειδή έχει γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Αυτό που θα βγει τρίτο από την κεντροαριστερά, θα έχει κάποιο θέμα την επόμενη μέρα, αν είστε εσείς τρίτο κόμμα? Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει ότι θα είναι πολιτική αποτυχία το να μην έχετε τη δεύτερη θέση. Θα είναι όντως πολιτική αποτυχία η τρίτη θέση για το ΠΑΣΟΚ? Ο κ. Ανδρουλάκης με γενναιότητα και με καθαρό λόγο είπε ότι αν είμαι τρίτος, με την πολιτική ατζέντα την οποία θέτω, με τις πολιτικές παρεμβάσεις που κάνω, με τα θέματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους πρόνοιας, τα εργασιακά, τα οικονομικά, το Ταμείο Ανάκαμψης, τη στεγαστική πολιτική, την ευρωπαϊκή διάσταση που πρέπει να δώσουμε, η ελληνική κοινωνία αποφασίσει να είμαι τρίτος, τότε υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση. Όμως, αν μου επιτρέψετε, όλα τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να θέλω να μπω στα εσωτερικά τους, μία εκλογική αναμέτρηση με ποσοστό λιγότερο από αυτό που έχουν πάρει στις εθνικές εκλογές, δεν μπορεί να μην τους οδηγήσει σε μία εσωτερική κουβέντα. Ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Όχι, όχι, όχι. Άμα είναι ευρωεκλογές με ευρωεκλογές, εμείς από 7,7 θα διαλέξετε. Κύριε Πιέρο, ξέρετε πόσο σας αγαπώ. Λοιπόν, 7,7 πήραμε. 7,7 θα πάτε πήρα τον πύχη τώρα εκεί. Όχι, αποφασίστε. Αποφασίστε το timing και ποιο εκλογικό σώμα. Εγώ, εσείς πρέπει να αποφασίσετε. Όχι, τα κόμματα, ποιος είναι ο πύχης. Εγώ όταν σας είπα για τη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάρει λιγότερο, την ακτήκατε. Αυτό δεν την άχτηκα εγώ. Από το 33%. Δεν θα πάρει ούτε ο Ρωμανός, δεν θα το πει. Όχι, μισό λεπτό. Δεν θα το πει ούτε ο Νίκος Ρωμανός, θα το πει ότι θα πάρει 41%. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως πύχη το προηγούμενο ποσοστό των ευρωεκλογών για το κόμμα του. Εσείς ποιον βάζετε ως πύχη στις ευρωεκλογές ή στις εθνικές? Είναι πολύ απλό το πράγμα. Πείτε μας ποιον βάζετε ως πύχη στο ΠΑΣΟΚ να τελειώνουμε. Πάρα πολύ εύκολη απάντηση. Για πείτε μας, αφού είναι το εύκολη. Το ποσοστό της των προηγούμενων εκλογών. Ευρωεκλογών. Όπως έθεσε και η Νέα Δημοκρατία, έτσι θέλουμε και εμείς. Άρα το 7%. Όταν λοιπόν κατεβάζει τον πύχη. Υπάρχει κάτι που παραβλέπουμε εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Μπαίνει λοιπόν. Όχι, όχι, δεν το κατεβάζει. Μα ξέρει ότι θα πάρει λιγότερο ποσοστό. Και λέμε 33% να πάρει πολύ. Γιατί δεν βάζει 35%? Να το απαντήσω. Γιατί τώρα, η Νέα Δημοκρατία λέει πήρα 33% στις προηγούμενες ευρωεκλογές και θεωρώ ότι αν πάρω τέτοιο ποσοστό, γιατί... μισό λεπτό, ναι, ενώ κυβερνάω 5,5 χρόνια, θα έχω επιτυχία. Ρωτώ εγώ, το ΠΑΣΟΚ θα βάλει πύχη το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών? Αυτό σας ρωτώ. Λέω λοιπόν το εξής. Να το ξέρουμε, διότι αν βάλετε πύχη το 7,5-8% αυτό και το 10% να πάρετε, θα είστε νικητές. Εάν αλλά λοιπόν να το ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί από το 2019... Μισό λεπτό, να τελειώσει τη φράση μου. 2019, με 5 χρόνια διακυβέρνησης. Μάλιστα. Και με όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα και τη μεγάλη ανάπτυξη και την κοινωνική και τη δημοκρατία και το κράτος πρόνοιας. Τολμά να πει ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος με το ποσοστό των ευρωεκλογών. Αυτό λέει. Ωραία.
καταλαβαίνει ότι σε εθνικό επίπεδο έχει χάσει. Αφήστε το μισοτέλη. Όταν λοιπόν με ρωτάτε ως δημοσιογράφοι εάν είσαστε ευχαριστημένοι με το εθνικό ποσοστό του 12% και με το. Με ποιο βάζε το σπίτι. Προσωπικά και αυτό το οποίο εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης θέμα τακτικισμού, γιατί γνωρίζει ότι μάλιστα, θα πέσει, πείτε το βάζει το ποσοστό μάλιστα. των ευρωπαϊκών εκλογών και όλοι οι επικοινωνιολόγοι και οι δημοσιογράφοι μάλιστα. μετράνε τον κύριο Μητσοτάκη με το αυτοδηλούμενο ποσοστό ωραία. 33%. Προσωπικά στη συζήτηση θέλω και εγώ να θέσω ότι το ποσοστό είναι των ευρωεκλογών το του 2019. Για ό,τι αφορά μένα τώρα. Ένα λεπτό, να ακούσουμε, τώρα θα σας ακούσουμε όλους. Πολύ απλά πράγματα για να τώρα, γιατί νομίζω ότι παίζουμε τώρα τσκουπάρες. Πάμε, ακούσουμε τώρα. Καταρχάς, αν κάνουμε τώρα και ρωτήσετε δημοσκόπους για αυτό που θα σας πω, μία δημοσκόπηση και η μία, την ίδια χρονική στιγμή, ρωτώντας αφενός ψήφο εθνικών εκλογών, πρόθεση ψήφου εθνικών εκλογών και αφετέρου πρόθεση ψήφου ευρωεκλογών, την ίδια χρονική στιγμή με το ίδιο δείγμα θα βγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και στην κάλπη πάρα πολλές φορές. Το 1981 είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μέρα εθνικές με ευρωεκλογές και ήταν διαφορετικά τα ποσοστά. Οι ίδιοι πολίτες ψήφισαν διαφορετικά στις δύο κάλπες. Άρα είναι ξεκάθαρο. Ήταν την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Το 19 πάλι έτσι. Είχαμε με ένα μήνα διαφορά και είχαμε διαφορετικά ποσοστά. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις πάλι που είναι πολύ κοντά, βλέπεις ότι το εκλογικό σώμα εκφράζεται διαφορετικά στην ευρωκάλπη από την εθνική κάλπη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα όλοι συμφωνούν. Άρα λοιπόν, δύο λεπτά. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εμείς τι λέμε, το πάρα πολύ απλό. Το 19. Λίγο πριν τις εθνικές εκλογές είχαμε πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις ευρωεκλογές. Το 23 επιβεβαιώσαμε και κατά τι αυξήσαμε το ποσοστό που πήραμε το 19 στις εθνικές εκλογές. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική ο πύχης προφανώς για τις ευρωεκλογές του 23 είναι οι ευρωεκλογές του 19 που ένα μήνα μετά οδήγησαν στο εθνικό ποσοστό του 19 που επιβεβαιώθηκε το 23. Ωραία, είναι πάρα πολύ απλό ένα ερώτημα. Ένα λεπτό κύριε Παντζελή. Άρα αυτή είναι η λογική. Ένα λεπτό κύριε Παντζελή. Παρακαλώ τώρα. Να κατεβάζει τον πύχη είναι δικαίωμά του. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η λογική. Έβαλε η Νέα Δημοκρατία στο τραπέζι τον πύχη για όλους. Γιατί πάντα η Νέα Δημοκρατία σε μια εκλογική διαδικασία βγάζει την ατζέντα. Αν δεν φτάνει για να μιλήσει τώρα, έβαλε δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Το 33% λόγω ανασφάλεια εκλογικού μετρήματο. Το είπατε. Έτσι να το τονίσω. Επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα. Δεν είναι ευρωεκλογέ. Κυρία Παντελή, πήρατε το χρόνο σα. Να πάμε και στον κύριο Ζαχαριάδη, να ακούσουμε και τον κύριο Ρωμανό. Λοιπόν, πάμε λίγο να έχουμε μια κανονική συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Ρωμανό, όταν θα έρθει. Κυρία Παντελή, έρχομαι λίγο να ρωτήσω το εξή τώρα. Από αυτή την άποψη, εσείς θα πείτε μπράβο στο Πασόκ αν διπλασιάσει ή περίπου διπλασιάσει τα ποσοστά του. Θα πείτε μπράβο και στο ΣΥΡΙΖΑ αν είναι κοντά, ας πούμε, μετά από όσα πέρασε και τη διάσπαση που πέρασε στο εθνικό του ποσοστό. Καταρχάς, η δουλειά μας δεν είναι να λέμε μπράβο. Μπράβο, ενώ δεν θα πείτε ότι είναι ηττημένη πολιτικά, άμα το πάτε τον πύχη των ευρωεκλογών. Γι' αυτό σας το λέω. Δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν μπαίνουμε ποτέ ούτε στις εκλογές του Ιουνίου. Όλοι μας ρωτάνε να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα σε μια λογική του να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα των άλλων κομμάτων ή τη στρατηγική τους ή οτιδήποτε αφορά τα εσωτερικά τους. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι θεωρούμε τις εκλογές τη μέγιστη διαδικασία λογοδοσίας για κάθε κόμμα, τη μέγιστη δημοκρατική διαδικασία. Σε αυτή τη λογική θεωρούμε ότι κάθε αποτέλεσμα, ειδικά αν είναι καλό για μας, είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες μας. Κάθε φορά που επιβιώνεται αυτό που κάποιοι ονομάζουν κυριαρχία, εγώ διαφωνώ με τη λέξη κυριαρχία, δεν πρόκειται περί κυριαρχίας, πρόκειται περί πολιτικών συσχετισμών που οδηγούν σε κυβερνητικές πλειοψηφίες κατά αναλογία. Αυτό λοιπόν αυξάνει το βάρος της ευθύνης για μας και κάθε εκλογική διαδικασία εμείς την αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Και έτσι προφανώς θα αντιμετωπίσουμε και τις ευρωεκλογές. Για να ακούσουμε και τον κύριο Ζαχαριάδη. Το έχει βάλει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι είναι απολύτως. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον κύριο Ζαχαριάδη για τον πύχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εσείς δεν έχετε τοποθετηθεί ακόμα. Ένας καλός φίλος που συνομιλούμε τακτικά, την τελευταία φορά που μιλάγαμε, μου λέει μην γίνει σαν τις φοιτητικές εκλογές, που το βράδυ των εκλογών πανηγυρίζουν όλοι. Αναγυρίζει και η ΔΑΠ, πανηγυρίζει και η Πασπουδαστική, όλοι. Μόνο ο πρώτος πρέπει να πανηγυρίζει. Κοιτάξτε. Σε σχέση με το τι έγινε ένα χρόνο πριν, που είναι μια νέα πολιτική γεωγραφία στη χώρα, απολύτως ασυνήθιστη, ο κύριος Μητσοτάκης χαμηλώνει για τον εαυτό του τον πύχη 8 μονάδες. Το ερώτημα είναι, αυτός ο κόσμος, ο οποίος θα φύγει από εκεί,
Πού θα πάει. Εσείς έχετε τον πήχη των προηγούμενων. Εμείς λέμε, δηλαδή. θα σας πω τι πήχη έχουμε. Αυτός ο κόσμος ο οποίος θα φύγει από εκεί πρέπει να έρθει σε εμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Γιατί για τους λόγους που είπαμε. Mm. Εν πάση περιπτώσει, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, να μην πάει στην ακροδεξιά, να μην πάει στους φασίστες. Mm-hmm. Βλέπω κάτι. Δεν πάει πουθενά. Όχι, στη... δεν είναι. Το ποστό πρέπει να βγει 100. Δεν μπορεί να αθροίσουμε όλοι μαζί 50. 100 θα αθροίσουμε. Από όσους ψηφίσουν. Λέω λοιπόν, βεβαίως λοιπόν. Ναι. Ο στόχος ο δικός μας ποιος είναι. Γι' αυτό πιστεύω θα πάμε καλύτερα από τα αποτελέσματα. Να έχουμε ένα ποσοστό τέτοιο, το οποίο προοπτικά να μπορέσει να κλονίσει την πλειοψηφία του κυρίου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή, για να το κατανοήσω. Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Να είναι κοντά στον εθνικό εκλογών. Να το ποσοτικοποιήσω. Μισό λεπτό. Μπορείτε με ποια έννοια. Με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει πύχη τις προηγούμενες ευρωεκλογές, η κυρία Μπατζελή από το Πασόκ βάζει πύχη τις προηγούμενες ευρωεκλογές για το κόμμα της. Εσείς θα βάλετε πύχη τις προηγούμενες ευρωεκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ ή τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Όχι. Κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως άστοχο να πηγαίνεις με ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο έγινε 5 χρόνια πριν σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι περσινό. Έχουμε πανελλαδικό. Αλλά είναι εθνικές. Και σε όλη. Βεβαίως θα το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα, θα γίνουν εκλογές. Θα δούμε. Τα κόμματα τα οποία ασκούν κυβέρνηση είναι πιο χαλαροί ψήφος. Είναι λογικό να πέσουν. Όχι να χάσουν το 20% της εκλογικής τους δύναμης. Άρα εσείς πάτε τα κόμματα με το αποτέλεσμα αντιπολίτευσης, το περσινό, όχι με το ευρωεκλογών. Σας απαντώ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να πάρουν από αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται να πέσει και το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα και το τρίτο κόμμα. Εκεί κάτι δεν πάει καλά. Και να ανέβουν οι ακροδεξιοί. Εκεί είναι μια αποτυχία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Γι' αυτό δεν θέλω να το ποσοτικοποιήσω. Θέλω να πω ότι ο στόχος ο δικός μας είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό που θα μας δώσει τη δυνατότητα την επόμενη μέρα με ανασύνθεση, με ανασυγκρότηση, με συσπήρωση δυνάμεων να γίνουμε πλειοψηφική δύναμη στη χώρα. Και εκτιμώ, επειδή έχουμε θέσει εγκαίρως αυτό το στόχο, ενώ το Πασόκ δεν είχε θέσει αυτό το στόχο, το Πασόκ είχε θέσει το στόχο του δεύτερου. Και γι' αυτό υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην τον πετύχει. Ο κόσμος ενδιαφέρεται ποιος τον κυβερνάει. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ασφάλεια. Ενδιαφέρεται για την ακρίβεια. Το δεύτερο θέτεται, κύριε Ζαχαρέα. Δεν θέτεται τον στόχο του πρώτου σε ευρωεκλογές. Ο μεσοπρόθεσμος. Κύριος Κασελάκης το έχει πει. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι το κόμμα μας. Ο χώρος μας, να το πω έτσι πιο. Στο μέλλον. Πιο ευρεία. Όχι τώρα. Στο μέλλον, στο ορατό, όχι στο αόρατο. Ναι, αλλά όχι τώρα. Όχι αυτά που έλεγε ο Γκέινς ότι αυξήστε το χρέος. Όχι στις ευρωεκλογές. Όχι στις ευρωεκλογές. Άρα και εσείς στις ευρωεκλογές. Λέω εγώ. Δεύτερο στόχο. Το αποτέλεσμα. Ένα λεπτό. Το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές. Και η απόλυτη ανατροπή να γίνει. Δεν αλλάζουν του κοινοβουλευτικού ισχυρισμού. Εντάξει, αλλά. Αποτυπώνουν πολιτική ισχύ. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν. Να έχουμε τέτοια πολιτική ισχύ που να φαίνεται ότι τελειώνει η αλαζονία του 41% του κυρίου Μητσοτάκη και ότι μπορούμε να κοιτάξουμε με ανασυγκρότηση, με ανασύνθεση, με αναδιάταξη τον πολιτικό μας αντίπαλο στα μάτια όταν γίνουν εθνικές εκλογές. Θα είστε σίγουρα να δεύτερη. Φύγουμε. Πρώτα απ' όλα θα είστε σίγουρα. Τι να σας πω, ο κόσμος θα ψηφίσει. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό το στοίχημα κερδίζεται. Λοιπόν, να θέσω το ίδιο ερώτημα και στην κυρία Μπατζελή για να πάρω ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Ράμα. Το Πασό, κυρία Μπατζελή, με την μεγάλη εμπειρία που έχετε και από εκλογές, θεωρείτε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο κύριος Ζαχαριάδης όταν το έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα, εδώ και ο Δημήτρης και η Ελένη, του λέγαμε δεν το βλέπουμε. Και δεν το βλέπουμε για 3 ολόκληρους μήνες. Όμως αυτό έχει ανατραπεί πλήρως και τώρα δεν βλέπουμε εσάς στη δεύτερη θέση. Επιμένετε όμως να λέτε ότι θα είστε στη δεύτερη θέση. Εσείς έχετε τη βεβαιότητα να μας πείτε σήμερα ότι ναι, παιδιά, 9 Ιουνίου το βράδυ θα μπορώ να ξέρω ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Όπως μας το λέγατε όταν το Πασόκ ήταν στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Όχι εσείς, τα στελέχη του κόμματός σας. Μετά το σκηνοθετικό ρεπερτόριο περί του πλαφών επιτυχίας ή όχι από πλευράς Νέας Δημοκρατίας για το 33%, έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι εμείς δίνουμε ένα αγώνα και για τις ευρωεκλογές έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας προοδευτικός διάλογος, προοδευτικές διακυβερνήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινωνικό χαρακτήρα και με χαρακτήρα αναδιανομής των χρηματοδοτήσεων του πλούτου το οποίο δημιουργείται από την ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στις 9 Ιουνίου. Αλλά εκείνο το οποίο μετράει είναι η πολιτική διάθεση
το να δημιουργηθεί ισχυρός δεύτερος πόλος μετά τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Τώρα, εάν αυτός ο ισχυρός προοδευτικός πόλος, που σίγουρα θα γίνει κύριος μετά. Κύριε Σαββουλάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχει πει μόνο, θα υπάρξει αυτό μόνο αν είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε, γιατί το θυμάμαι και τον έχω ακούσει επανειλημμένος, ναι, ότι μετά τις ευρωεκλογές είναι ανοιχτός σε οποιοδήποτε διάλογο. Αμα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλο. Σε οποιοδήποτε διάλογο. Προφανώς, για να είναι σε θέμα διαπραγματεύσεων, ο καθένας θα. Και εμείς θα θέλουμε να είμαστε. Και εγώ θέλω να είμαστε. Ναι, αλλά πρέπει να μου πείτε και αυτό θα γίνει αν δεν είστε δεύτεροι. Δηλαδή, δεν θα θέλετε τη συνεργασία, άμα δεν είστε δεύτεροι. Λοιπόν, εγώ τόνισα ότι η αγωνία και ο σκοπός όλων μας είναι ότι αυτός ο κακοφορμισμός όπου υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο ιστορικά εξελίχθηκε, δεν είπε κλάπη καμία ψήφος, έτσι. Να υπάρχει ένα κόμμα η Νέα Δημοκρατία και ο δεύτερος να είναι 15 με 18 μονάδες, διαφορά δεν μπορεί να συνεχίσει. Μα... δεν είναι υγιές πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, πάμε να πάρω ένα σχόλιο και από τους τρεις σας και για την επίσκεψη Ράμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και δεν ξέρουμε και τι θα πει, κύριε Ρωμανέ, ο Λόνος Πρωθυπουργός. Έχει συζητηθεί έτσι αρκετά νομίζω τις τελευταίες μέρες. Έχει απαντηθεί και το συγκεκριμένο ερώτημα. Πρόκειται για μια ιδιωτική επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού στα πλαίσια των προεκλογικών επισκέψεων που κάνει εν ώψη των ευρωεκλογών στη γειτονική χώρα. Μια επίσκεψη για την οποία ενημερωθήκαμε στις 7 Μαΐου, χοντρικά προχθές. Και προφανώς αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, δεν έχει επιλεγεί ο χώρος όπου θα διεξαχθεί. Το σίγουρο είναι ότι. Σας ανησυχεί, το σίγουρο είναι. Τι θα πει. Κοιτάξτε, είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Ναι. Το δικαίωμα του συνέρχεστε πάντα στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων είναι απόλυτα σεβαστό. Και η δουλειά της κυβέρνησης, εν προκειμένου, είναι να διασφαλιστεί. Ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι η απάντηση και της αλβανικής πλευράς στην υποψηφιότητα Μπελέρη, γιατί λένε ο Αλβανός Πρωθυπουργός θεώρησε ότι με αυτή την κίνηση η Ελλάδα παρενεύει στα εσωτερικά της χώρας του. Επειδή ξέρουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε ενστάσεις για την υποψηφιότητα Μπελέρη, αλλά τελικά δεν εισακούστηκε. Εκ των υστέρων έστω, υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση για τη σκοπιμότητα της κίνησης αυτής. Αυτοί που κάνουν τη συγκεκριμένη κριτική, φαντάζομαι, είναι οι ίδιοι που έκαναν και την κριτική όταν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, συμβολίζοντας, κατά τη γνώμη μας, και τη διεθνοποίηση ενός ζητήματος που δεν είναι διμερές, γιατί για μας τα μειονοτικά θέματα είναι και εθνικά θέματα και τα συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με το κράτος δικαίου και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, είναι ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ζητήματα διμερή. Αυτό νομίζω συμβολήσαμε. Αυτό συμβολήσαμε με αυτήν την υποψηφιότητα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι υποκριτικό οι ίδιοι που μας έκαναν κριτική ότι είναι υπερβολικά επιθετικό από πλευράς μας το να βάζουμε υποψήφιο τον κύριο Μπελέρη διεθνοποιώντας και συμβολίζοντας αυτά που σας είπα, λοιπόν, τώρα να κάνουν την κριτική ότι δεν είμαστε αρκετά, αν θέλετε, διεκδικητικοί και να πηγαίνουν, μάλιστα, να επισκέπτονται τους ανθρώπους που προσέβαλαν και τον κύριο Ζαχαριάδη και την... στη Βόρειο Ήπειρο. Κύριε Μπαζελή, εσείς κύριε Ζαχαριάδη πώς το βλέπετε και την έλευση του κύριου Ράμα αλλά και το γεγονός ότι ακόμα δεν ξέρουμε με τι σκοπό έρχεται, δηλαδή τι θα πει και σε τι ύφος θα μιλήσει ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να τον ακούσουμε. Σε κάθε περίπτωση, ένα χρόνο πριν τις αλβανικές εκλογές, δεν είναι ότι είναι σε ένα μήνα οι αλβανικές εκλογές και ξεκινά περιοδία. Δηλαδή, αυτό και μικρό παιδί να είσαι, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ θέλω να επισημάνω δύο ζητήματα. Είναι απολύτως εμφανής από τις πρώτες μέρες η αποτυχία της υποψηφιότητας Μπελέρη. Δεν πετυχαίνει τον διακηρυγμένο στόχο της. Πάντως, ούτε ο κύριος Καστελάκης σήμερα λεπτάκι που πήγε στη Βόρειο Ήπειρο δεν είπε τίποτα από αυτά. Είπε κουβέντα για το Ράμα, δεν είπε κουβέντα για τον Μπελέρη και σίγουρα δεν είπε αυτά που ακούγονται στα πάνελ στη χώρα μας εδώ και δύο εβδομάδες. Ένα λεπτάκι. Τίποτα από αυτά δεν είπε. Ούτε
Είτε εκλεγεί, είτε εκλεγεί. Δεν ξέρω. Αν μη τι άλλο είναι υποκριτικό πάντως, να πούμε και τα δύο. Υποκριτικό είναι. Ο λόγος είναι στον κύριο Ζαχαριάδη. Φωτογραφίες, εγώ δεν διέκοψα κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν έκανε επίσκεψη ο κύριος Μητσοτάκης στην Αλβανία, φωτογραφίες με τον κύριο Ράμα έβγαζε. Μέσα στο παίζουν τώρα ότι τσακώνονται. Και αν θέλετε και απόψη. Όταν έκανε την επίσκεψη, δεν υπήρχε το ζήτημα της φυλάκησης Μπελέρη, προφανώς. Και αυτό δείχνει, και, δείχνει ας πούμε, και το πόσο μπορεί κάποιος να βλέπει και μπροστά. Τώρα. Βλέπει ούτε μπροστά, το ζήτημα. Ούτε το ζήτημα. Κύριε Έρωμα, ναι. Εν αντιθέσει με σας άφησα. Εντάξει, έχετε δίκιο, δεν σας ξαναδιακόπτω. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Ούτε το θέμα της δίκαιης δίκης που το ζητούσαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα λύνεται. Ούτε το θέμα των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας που το υποστηρίζουν όλες οι δυνάμεις στην Ελλάδα λύνεται. Ούτε τα περιουσιακά, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα και για εμάς, και είναι ένα πρόβλημα και για την Ευρώπη, και η εργαλειοποίησή του είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Βεβαίως μαζί με αυτό δεν πρέπει να ξεσπάσει ένας αντιαλβανισμός. Mm-hmm. Αυτά τα οποία δηλαδή ζήσαμε πριν από 20 χρόνια με τον Οδυσσέα Τσενάη, που δεν τον αφήσαν να σηκώσει στην ελληνική σημαία και του λέγανε δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, και τώρα έχει γίνει καθηγητής σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι μια ντροπή γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε απολογητικοί. Και αυτοί, λέω να μην διολιστήσουμε. Και αυτοί που τα κάνανε αυτά ήταν τα πρωτοπαλίκαρα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος του κ. Καρατζαφέρη, που σήμερα είναι στο κέντρο της λήψης της απόφασης στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω που με ανησυχεί πάρα πολύ, μιας και άνοιξαμε τα θέματα της γειτονιάς, είναι η εκλογή το ΒΜΡΟ, του εθνικιστικού ΒΜΡΟ. Και ο κίνδυνος από την άλλη πλευρά των συνόρων να μην γίνει σεβαστή η συμφωνία των Πρεσπών, η πατριωτική συμφωνία των Πρεσπών, που τελείωσε το θέμα του λάθους ονόματος που αναφερόταν ως Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και εδώ, και κλείνω με αυτό, καλό και εγκαλώ την κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή 5 χρόνια μετά τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία και να πάρει πρωτοβουλίες και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και παντού, να μην τολμήσει κανείς ξανά ποτέ να πει τους γείτονες ως δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Κύριε Παντζελή, να ακούσω και εσάς για την Ελευσιράμα, γιατί είναι κοντή γιορτή και όντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει έκταση και είναι λογικό να παίρνει έκταση. Βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η ηρεμία η οποία επικρατούσε στα Δυτικά Βαλκάνια και με τη χώρα μας αρχίζει και διαταράσσεται με παράπλευρες απώλειες και παράπλευρα γεγονότα. Με την Αλβανία είναι υπόθεση Μπελέρη, όπου το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε μαζί με όλα τα πολιτικά κόμματα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ορθή διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν τα δικαστήρια της Αλβανίας, αλλά μέχρι τώρα ο κύριος Μπελέρης είναι φυλακισμένος. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η υποψηφιότητα του κύριου Μπελέρη αποτελεί ένα αγκάθι στις σχέσεις τις οποίες έχουμε με την Αλβανία και πολύ περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, όταν με σαφέστατο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι το ζήτημα του κύριου Μπελέρη είναι διμερές και δεν είναι κοινοτικό θέμα, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Άρα σημειώσατε χ στην επιλογή του κύριου Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό Ψηφοδέλτιο, με την προοπτική να δημιουργήσει ζήτημα στην Αλβανία. Το δεύτερο ζήτημα με τις εκλογές στη Βόρειο Μακεδονία, θέλω λιγάκι να διαφοροποιηθώ από τον κύριο Ζαχαριάδη ή μάλλον λίγο προς τον τόνο. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί τίποτε στη Βόρειο Μακεδονία. Κανένα ζήτημα. Αν μου επιτρέπετε να πω. Πολύ λίγο φώναζα γιατί τα έλεγα γρήγορα. Γιατί, εντάξει. Γιατί εκτιμώ ότι έγινε μία συμφωνία στη Βόρειο Μακεδονία με Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να δημιουργηθούν. Δεν μπορεί να κάνει πράξη αυτό που λέει το ΒΜΡΟ, να την άξει. Δεν είναι στην ατζέντα τους. Έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν.
κινήθηκε προεκλογικά το ΔΕΜΕΡΟ. Με αυτό. Της κατάργησης της συμφωνίας. Όχι. Το θέμα το οποίο. Το έλεγε η πρόεδρος. Μισό λεπτό. Το θέμα λοιπόν του θα πρέπει εθνικά, συλλογικά να το συζητήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όντως να επικαιροποιηθούν τα τρία πρωτόκολλα τα οποία όφυλαν εδώ και 5 χρόνια να ψηφιστούν. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να το αποφεύγει, όμως μη δημιουργήσουμε εσωτερικά προβλήματα στα Δυτικά Βαλκάνια και ιδιαίτερα με τη Βόρεια. Ιδιαίτερα με τη Βόρεια, όταν τα φέρει, θεωρώ ο κύριος Ανδρουλάκης μάλιστα είχε διαχωρίσει τη θέση του την κυρία Φόφη. Άρα είστε υπέρ της συμφωνίας. Να το ξεχωρίσω. Και να πω ότι χρειάζεται ψυχραιμία στα Δυτικά Βαλκάνια και να αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ένα συμβούλιο να συζητήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, τον κύριο Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαριάδη, και την κυρία Μπατζελή από το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπατζελή.